και όχι στην πρακτική πολιτική. Για παράδειγμα, σήμερα έπρεπε το κεντρικό ζήτημα θα ήταν ο χωρισμός της ΕΑΣ σε καλή και κακή, όπως και ένα ζήτημα που αφορά... Της ΕΑΣ λέτε τα αμυντικά συστήματα. Τα αμυντικά συστήματα. Εντάξει, για να... γιατί όταν ακούει ο κόσμος ΕΑΣ νομίζω ότι είναι τα αστικά. Ναι, 35 εκατομμύρια βάρος το προϋπολογισμό, όπως ένα βασικό θέμα είναι να κοιτάξουμε και το προηγούμενο χωρισμό της Αγροτικής Τράπεζας σε καλή και κακή και τι έχει πάει εκεί πέρα στην κακή και ποιος θα τα πληρώσει. Λέμε λοιπόν εμείς ότι χρειάζεται να αλλάξει πολιτική και προσφέρουμε ή προτείνουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο έχει 4 βασικά σημεία. Το πρώτο βασικό σημείο είναι η ακύρωση του μνημονίου, όπως θέλει ας το πει ο κύριος Δινόπουλος η Νέα Δημοκρατία, και το μνημόνιο θα υπάρχει όχι μόνο γιατί θα υπογραφεί καινούριο, αλλά θα υπάρχει όσο θα υπάρχουν 420 εφαρμοστικοί νόμοι. Και αυτοί πρέπει να ξυλωθούν ένας-ένας. Ένας από αυτούς, ένα προεδρικό διάταγμα όπως γνωρίζετε, αφορά ο αριθμός, μη σας ενδιαφέρει, δεν είναι ένα θέμα, ένα, δύο, τρία, αφορά το γεγονός του κατώτατου μισθού των συλλογικών συμβάσεων και του επίπεδου ρήμανσης των τριετιών, οι οποίες έχουν σχέση με το ότι πρέπει η ανεργία να κατέβει 10%. Τα χαράσια το πρώτο που λέμε, κομμάτι. Θα δηλαδή, το πρώτο κομμάτι. Αν θέλεις να πας σε μια λογική η οποία δεν θα στηρίζεται στην αυστηρή λιτότητα, εσείς το λέτε. Προσέξτε. Μα εσείς το λέτε. Εσείς το λέτε, σε νόμο το λέτε, ότι οι τριετίες θα αρχίσουν να συνυπολογίζονται ξανά όταν θα φτάσει η ανεργία στο 10%. Εσείς το λέτε. Δεν ξέρετε τους νόμους που ψηφίζετε. Μα εσείς λέτε ότι θα μειώσετε την ανεργία στο 10%. Πώς θα δεύτερο. Λέμε λοιπόν, το πρώτο κομμάτι αφορά αυτό το οποίο έχει σχέση με τη βάση πολιτικής. Ότι δεν πηγαίνει στη λογική της δημοσιονομικής λιτότητας ενάντια στην κοινωνία, αλλά πας στη λογική των κοινωνικών αναγκών, άρα δεν πουλάς τη ΔΕΗ και δεν κάνεις μια σειρά άλλα πράγματα. Το δεύτερο κομμάτι αφορά το ζήτημα της προστασίας των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στο επίπεδο της στόχιας που ανέλησε προηγούμενα ο κ. Σοφιανός και της ανθρωπιστικής κρίσης. Πώς θα τους προστατεύσεις ώστε να έχουν τα βασικά δικαιώματα στη στέγη, στην τροφή, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην ενέργεια κτλ. Πάνω σε αυτό θα χτίσεις ένα πρόγραμμα πάνω στο οποίο θα έχει μέσα του από την δωρεάν τη δυνατότητα της δωρεάν προσφυγής στις υπηρεσίες της υγείας, στις υπηρεσίες της εκπαίδευσης, θα στήσει ένα πρόγραμμα διατροφικό. Έσοδα το τρίτο, που θα έχετε. Το τρίτο. Έσοδα. Έξι. Αυτά χρειάζονται χρήματα. Έσοδα από λέω πού λοιπόν, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Τι είναι στα λαγκά. Έξι χρηματοδοτικές πηγές. Πρώτη χρηματοδοτική πηγή είναι ένας νέος δίκαιος και αποτελεσματικός φορολογικός νόμος, τον οποίο δεν έχουμε παρουσιάσει και αναλύσει. Ο Γιάννης Ομιλιός έχει δουλέψει μαζί με όλο το οικονομικό team πάρα πολύ και ο οποίος στηρίζεται στο περιουσιολόγιο και ο οποίος θα κάνει τρία πράγματα μαζί. Το πρώτο πράγμα θα δίνει μια ανακούφιση στους φτωχότερους. Βάλτε το ζήτημα, αν θέλετε, του αφορολόγητου. Ανακούφιση. Το δεύτερο σημαίνει, δεν θα αφορολογεί. Όταν θα βάλει το θέμα του αφορολόγητου, δεν υπήρχε αφορολόγητο και προηγούμενα. Αν πούμε ότι αφορολόγητο θα είναι στα 12.000 ευρώ από το εισόδημα, σήμερα αφορολογείται από το πρώτο ευρώ και ζητάνε το και από τους αγρότες. Το, το πραγματικό ή το τεκμαρτό. Εδώ θα πρέπει να γιατί μιλήσουμε. Το κόλπο πάντοτε, το οποίο έγινε. Πάντοτε είναι πρέπει, με να το μιλάμε, πρέπει να μιλάμε για πραγματικό εισόδημα. Το οποίο πραγματικό έχει άμεση και όχι σχέση, τεκμαρτό, λέτε εσείς. Το οποίο έχει άμεση σχέση με τη δυνατότητα ελέγχου. Τα λεφτά που θα τα βρούμε. Το δεύτερο κομμάτι. Υπάρχει το ζήτημα της πολιτικής βούλησης. Και η πολιτική βούληση είναι αυτή που θα χτυπήσει τη φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή, τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Τα έχετε υπολογίσει. Το τρίτο κομμάτι. Τα έχετε κοστολογήσει. Τα έχουμε υπολογίσει. Πώς είναι, έχουμε αυτή. Υπολογίσει και τη δυνατότητα. Μα θέλω να σας πω και τα άλλα. Γιατί. Το τέταρτο κομμάτι αφορά το τρίτο είναι η διαπλοκή και η διαφθορά. Η διαφθορά. Ναι. Το τέταρτο κομμάτι είναι, αν θέλετε, οι οικονομίες κλίμακας, οι οποίες δεν έρχονται από το να απολύεις ανθρώπους, αλλά από να τους αξιοποιείς, ώστε να είναι παραγωγικοί και παραγωγικές οι δομές. Αυτό έχει να κάνει με οργανογράμματα, έχει να κάνει με θέσεις δουλειάς. Εγώ θα σας πω μετά ένα παράδειγμα γιατί. Το πέμπτο κομμάτι είναι οι νέες αξίες από την παραγωγική ανασυγκρότηση. Αν θεωρούμε ότι όλα αυτά θα γίνουν με δανεικά, δεν βγαίνει η δουλειά. Το έκτο κομμάτι, αν θέλετε, είναι το να ζητήσουμε και τα οφειλόμενα.
τα οφειλόμενα, γερμανικές αποζημιώσεις κτλ. Και σε αυτό το επίπεδο, οποιοδήποτε ή οποιοδήποτε προσπάθεια δανεισμού έχει να κάνει με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Και ήθελα να σας πω το εξής. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα με τους αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται σε κινητοποίηση. Αν μια χώρα θέλει να προχωρήσει την παραγωγική ανασυγκρότηση και βάλει σαν βάση τον αγροτοδιατροφικό τομέα, θα πρέπει να δώσει και κίνητρα και δυνατότητες και βοήθειες. Διαφορετικά θα έχουν μια διαδικασία εξαθλίωσης από όλες τις πλευρές. Όσο αφορά την κοστολόγηση, για την οποία την λέτε. Βλέπουμε τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο. Τον Ισάκ Καρυπίδη και σας ευχαριστώ που... Είναι και καλό το Λονδίνο, γιατί στο Λονδίνο έγινε η διαγραφή, η συμφωνία διαγραφής του χρέους. Λονδίνο λοιπόν, Ισάκ Καρυπίδη. Το 1953. Λονδίνο, Ισάκ Καρυπίδη, για να ξέρουμε με ποιον μιλάμε. Καλημέρα Ισάκ.